Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση σημερινή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας γίνεται σε ένα πραγματικά βαρύ και ασήκωτο κλίμα, καθώς βλέπουμε καθημερινά να ξεκληρίζονται πάνω από 100 ασθενείς από τον κορονοϊό. Βλέπουμε ότι η χώρα μας παρουσιάζει μια ντροπιαστική πρωτιά σε αριθμό νεκρών από τον κορονοϊό αναπληθυσμό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σταδιακά όλο και περισσότερο απαξιώνεται. Ακόμη και αυτή η κύρωση σύμβασης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που συζητάμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια λογική ενταγμένη ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο σταδιακής ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υποβάθμισης του δημοσίου χαρακτήρα του, με σκοπό να έρθουν ιδιώτες ολιγάρχες να υποκαταστήσουν το ρόλο του δημοσίου. Την ώρα μάλιστα που από τη μία έχουμε απαξίωση του ΕΣΥ, έχουμε εκατόμβες νεκρών και από την άλλη ακρίβεια, μισθούς στον πάτο, τα τεστ τα οποία θα ξαναπώ ότι δεν συνταγογραφούνται και είναι πανάκριβα και οι μόνοι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν επαφή με αυτή την πραγματικότητα είναι τα κυβερνητικά στελέχη, οι υπουργοί, οι οποίοι βγαίνουν δημόσια χωρίς καμία συνέστηση και χωρίς καμία ευθύνη, κάνουν κυριολεκτικά τηλεοπτικό χαβαλέ και μάλιστα δίνουν και προγνωστικά. Δίνουν προγνωστικά ότι ο κορονοϊός θα τελειώσει σε λίγο καιρό, θα τελειώσει σε ένα μήνα, στις επόμενες 2 εβδομάδες. Έχουν περάσει 102 εβδομάδες από τη στιγμή που για πρώτη φορά είπατε κάτι τέτοιο. Το έχετε ξαναπεί 50 φορές. Έχει περάσει τόσος καιρός, 100 νεκροί την ημέρα και διερωτόμαστε αν θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε την πανδημία με όρους στοιχηματικούς και καφενιακούς. Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να απαντήσουμε, τι να πρωτοκοιτάξουμε και τι να πρωτομετρήσουμε. Να μετρήσουμε τις φορές που ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του μας είπαν ότι όλα αυτά τα οποία καταγγέλουμε ως αντιπολίτευση, εκπροσωπώντας βεβαίως πάντα τις καταγγελίες και τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ, των εκπροσώπων των υγειονομικών, ότι όλα αυτά μας λένε ότι είναι αποκοιήματα της φαντασίας μας. Να μετρήσουμε τη μελέτη Τσιόντρα Λίτρα που ήρθε να διαψεύσει την κυβέρνηση για να επιβεβαιώσει αυτά που καταγγέλουμε. Να μετρήσουμε την προτροπή του κυρίου Μητσοτάκη να κρατήσουμε μία απόσταση από τα γεγονότα και να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με το που ήμασταν πριν ένα χρόνο όταν τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, διότι είχαμε 16.000 νεκρούς από COVID το 2021 και πάνω από 24.100, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα. Να μετρήσουμε το μειωμένο προσωπικό των νοσοκομείων που είναι 10.000 λιγότερο από πέρυσι το χειμώνα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Η ΠΟΕΔΗΝ, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα, καταγγέλει ότι οι λόγοι στους οποίους οφείλεται ο υψηλός αριθμός των νεκρών είναι καταρχάς η επικοινωνιακή διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία μετακυλεί την ευθύνη ατομικά στους πολίτες, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν επιδείξει, ειδικά στο πρώτο κύμα, αλλά και γενικότερα, μία αξιοθαύμαστη πειθαρχία απέναντι στα περιοριστικά μέτρα. Ο δεύτερος λόγος για τις εκατόμβες των νεκρών είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ, το υποχρηματοδοτούμενο, το υποστελεχωμένο ΕΣΥ, η ανύπαρκτη πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία έχει αφαιθεί στην τύχη της και στις σέπες των πολιτών, τα τεστ που δεν συνταγογραφούνται, ο ΕΟΔΗ που είναι άφαντος, η διατίμηση των 30 ευρώ ακριβότερη και από την πραγματική τιμή, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί και έτσι λοιπόν οι ασθενείς δεν παρακολουθούνται καν από την κοινότητα, έλλειψη κλινών ΜΕΘ, όταν το 75% των ασθενών καταλήγουν σε απλές κλίνες εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι ασθενείς οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους πριν προλάβουν να μπουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, να εισαχθούν σε ΜΕΘ, οι οποίες μάλιστα είναι και αυτοσχέδιες, ξέρουμε που διασωληνώνονται, στα ράτζα. Υποστελέχωση, προσωπικό που δεν είναι απλά μειωμένο, αλλά είναι και μη εξειδικευμένο. Υποτίθεται ότι έχετε επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, ότι έχετε επιτάξει 650 κλίνες για περιστατικά κορονοϊού. Και αυτό που καταγγέλει ΠΟΕΔΗΝ είναι ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο, γιατί είναι γεμάτες οι μισές, ενώ πληρώνονται για όλες.
Και βέβαια, σύμφωνα με ειδική κατεύθυνση και οδηγία που έχει δοθεί, νοσηλεύουν περιστατικά μόνο χαμηλής βαρύτητας, δεν νοσηλεύουν διασωληνωμένους. Να μιλήσουμε για τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, μέσα στα οποία εντάσσεται και η σημερινή σύμβαση. Σχεδιάζεται τη συγχώνευση τμήματων και την κατάργηση υγειονομικών μονάδων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ακριβώς να απαξιώσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να υλοποιήσετε ευκολότερα τα σχέδιά σας. Μειωμένες οι δαπάνες κατά 5%, μάλλον βρίσκονται καθυλωμένες στο 5% του ΑΕΠ για την πανδημία, ενώ ο προϋπολογισμός του έτους 2022, όπως είδαμε, είναι κουτσουρεμένος. Να επισημάνουμε και τα χρέη, τα υπέρογκα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν καν εξοπλισμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε για 2 νοσηλευτές, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 40 ασθενείς, με αποτέλεσμα βέβαια να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι ούτε να ταΐσουν τους ασθενείς, ούτε να αλλάξουν πάνες. Ακούμε για αλλαγή πάνας κάθε 2 μέρες. Ανθρώπους οι οποίοι ούτε σιτίζονται κανονικά, και δεν φταίει το προσωπικό γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έχετε κάνει τις προσλήψεις που χρειάζονται και τις μονιμοποιήσεις. Ούτε βεβαίως ικανοποιείτε τα αιτήματα για ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και βεβαίως, ως προς το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο έχει αποδειχθεί εξάλλου ότι δεν είναι πανάκια, λάθος χειρισμοί και εκεί, διότι ο ΕΟΔΗ δεν ανταποκρίθηκε στις εμβολιαστικές ανάγκες, δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα πόρτα με πόρτα, εστάλησαν και λάθος μηνύματα στους πολίτες, άστοχοι χειρισμοί των υγειονομικών αρχών για συγκεκριμένα εμβόλια εταιριών και με τα μονοκλονικά βέβαια, από ό,τι έχουμε καταλάβει και εδώ, παραγγείλατε πολύ λίγες δόσεις. Αν είχατε κάνει παραγγελία από τον Νοέμβριο του 20, σας το λέγαμε αυτό εδώ και μήνες, αν είχατε παραγγείλει την απαιτούμενη ποσότητα, θα είχαν αποφευθεί χιλιάδες θάνατοι. Έχετε κάνει λοιπόν τραγικά λάθη και φτάσατε, κύριε Υπουργέ, στο σαδιστικής έμπνευσης μέτρο να στείλετε και ένα τελεσίγραφο για απολύσεις των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Να μας πείτε ποια είναι η λογική στην οποία στηρίζεται αυτό το υγειονομικό μέτρο, ποιο είναι το υγειονομικό όφελος του μέτρου, διότι θα σας διαβάσω ότι λέει υποεδίν. Με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ δουλεύουν εκατοντάδες συνάδελφοι με ενεργή νόσο κορονοϊού και μπορούν να διασπείρουν τον ιό. Αυτό είναι γνωστό της πάση πλέον. Οι επιστήμονες της τηλεόρασης παραδέχονται τώρα ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον ιό. Υπέρμαχοι της υποχρεωτικότητας μόνο του υγειονομικού προσωπικού λένε τώρα ότι όλοι θα νοσήσουμε. Η μεγάλη σημασία του εμβολιασμού είναι ότι προστατευόμαστε από τη βαριά νόσηση. Γι' αυτό σπέβδαμε πρώτοι υγειονομικοί και εμβολιαστήκαμε. Οι ίδιοι συνάδελφοι λοιπόν που δεν είναι ανεμβολίαστοι και δουλεύουν, τι κάνουν, ρισκάρουν τη ζωή τους. Γιατί υποτίθεται το αφήγημά σας ως προς την υποχρεωτικότητα ότι ήταν ακριβώς η προστασία των γύρω μας και του δημοσίου συμφέροντος. Συνεχίζει η Ποεδίν. Λέγαμε για τα μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς, δεν κάνατε τίποτα, όχι μόνο αυτό, έχετε εφαρμόσει πρωτόκολλα διασποράς του ιού, αφού τους εξαναγκάζετε να επιστρέφουν μετά την πενθήμερη καραντίνα. Τώρα που εργάζονται συνάδελφοι με ενεργή νόσο λόγω ΕΟΔΗ, λένε ότι υπάρχουν και τα μέτρα προστασίας. Στοχοποιείται ένα κλάδο που είναι εμβολιασμένος σε ποσοστό 97%, όταν σιωπάτε για τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους που είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμένοι, και αναφέρομαι στους ιερείς, αναφέρομαι στους αστυνομικούς κτλ. Και τέλος, σας λένε οι γιατροί, κύριε Πλεύρη, ότι είστε ψευδολόγος, γιατί είπατε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν έχει σχέση με τις αναστολές εργασίας. Να μας το εξηγήσετε, διότι στο νόμο φαίνεται η αναστολή εργασίας να συνδέεται άμεσα με το πιστοποιητικό. Και τέλος, ότι έχετε δημιουργήσει 2 κατηγορίες. Θέλετε να δημιουργήσετε 2 ταχυτήτων ανεμβολίας στους υγειονομικούς. Αυτοί οι οποίοι είναι σε αναστολή και αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι σε αναστολή και θα δουλεύουν με 2 rapid test την εβδομάδα. Και πραγματικά θέλουμε να καταλάβουμε πώς συμβιβάζεται με τη λογική αυτό το μέτρο. Αυτή η εφαρμογή αυτού του μέτρου να δημιουργείται 2 ταχυτήτων υγειονομικούς.
Δεν θα πω άλλα για το υγειονομικό κομμάτι και για το νομοσχέδιο μίλησε η ειδική αγορήτριά μας. Όμως θα ήθελα θα περάσω σε ένα άλλο θέμα, άσχετο. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, θα εξαντλήσω μάλλον το χρόνο μου σήμερα με την ανοχή σας. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά θα ενημερώσω και το σώμα για την εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Ένα ζήτημα το οποίο πολύ άστοχα, ύποπτα και άκομψα, αφενός έφερε και εμένα προσωπικά σε πολύ δύσκολη θέση και μπορώ να πω ότι δοκίμασε και τα προσωπικά μου όρια, αλλά απασχόλησε και πολύ έντονα τη Βουλή το Δεκέμβριο του 2020. Αναφέρομαι λοιπόν στην απόφαση της Ολομέλειας στις 16 Δεκεμβρίου του 2020, 100 συγκεκριμένα 58 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, να άρουν την βουλευτική μου ασυλία λόγω μιας έγκλησης που είχε υποβάλει ένα συλλογικό όργανο, η Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, για μία αποστροφή του λόγου μου σε ομιλία μου το καλοκαίρι του 2020 σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα διαβάσω λίγο τι είχα πει τότε, μόνο και μόνο γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει την όλη υπόθεση. Γινόταν λοιπόν λόγος για τους μπαχαλάκηδες κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις υπαίθριες και δημόσιες συναθρήσεις. Είχα πει λοιπόν τότε ότι όσο για τους γνωστούς μπαχαλάκηδες, στους οποίους αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι που μπαχαλάκιας ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος φέρνει ανακατοσούρα, δεν είναι αυτός που διαδηλώνει, είναι ουσιαστικά αυτός που θέλει να προβοκάρει και να διαλύσει τη διαδήλωση. Είχα πει ότι οι μπαχαλάκηδες είναι γνωστοί και στην ελληνική αστυνομία. Συχνά είναι τα ίδια τα αστυνομικά όργανα τα οποία ως κουκουλοφόροι θα ρίξουν μία μολότοφ για να διαλύσουν τη διαδήλωση. Μετά λοιπόν από αυτή την δήλωσή μου, η δήλωσή μου αυτή, ως γνωστό, πυροδότησε την έγκληση αυτής της Ένωσης Αξιωματικών για μία δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση που δήθεν διέπραξα εις βάρος των αστυνομικών. Θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω σήμερα το σώμα και τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει για την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι με ρωτούν, ότι με την από 8-12 του 2021 διάταξη της Εισαγγελέως Πλημελιωδικών Αθηνών απορρίφθηκε αμετάκλητα, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 και παράγραφο 3 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, η έγκληση εναντίον μου. Ήταν λοιπόν μία έγκληση για αυτή τη δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση που διέπραξα, κατά τη συζήτηση ενός νομοσχεδίου του κυρίου Χρυσοχοίδη, ενός πολύ σκληρού νομοσχεδίου για τις δημόσιες συναθρήσεις, όπου ανέλυα ένα-ένα τα μεγάλα προβλήματα και του νομοσχεδίου, αλλά και των κατασταλτικών μέτρων στη χώρα μας. Όταν στην ίδια ομιλία επεσήμανα τον κίνδυνο κατάχρησης του δικαιώματος της αστυνομίας για προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δημοσίων συναθρήσεων, όταν μιλούσα για τον κίνδυνο μετάθεσης ευθυνών από την αστυνομία στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των συλλογικοτήτων για την τήρηση της τάξης σε περίοδο όξυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων, όταν παρουσίαζα τα κοινωνικά προβλήματα και υπερασπιζόμουν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και όλα αυτά τα οποία μας έμαθε η επιστήμη του δικαίου, ήρθαν τότε κάποιοι συνάδελφοι νομικοί, υποτίθεται έμπειροι, ανάμεσα σε αυτούς και εσείς, κύριε Πλεύρη, το Δεκέμβριο του 2020, και όλα αυτά επιλέξατε να τα ξεχάσετε. Θα μιλήσω για σας αργότερα και θα μιλήσω διότι αυτό είναι το μεγάλο φιάσκο όχι μόνο της διαδικασίας αλλά και του ίδιου του πολιτικού ήθους της κυβέρνησης και ενός κοινοβουλευτισμού που ολισθαίνει ολοένα και επικίνδυνα. Παρεπιπτόντως να πω ότι σε αυτή την ψηφοφορία έλειπαν οι βουλευτές που υπερψήφισαν, είχαν κρυφτεί σαν τα ποντίκια στις τρύπες τους. Μπορώ να πω ότι σήμερα είναι πιο πολλοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι παρόντες παρά τότε. Τότε ήταν μόνο ένας. Θα θυμίσω ότι στην ομιλία μου είχα τονίσει την ανάγκη συστηματικής, σοβαρής και σύγχρονης εκπαίδευσης των αστυνομικών υπαλλήλων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου και να επιτελούν με ασφάλεια το έργο τους, αλλά και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των πολιτών από άστοχες, υπερβολικές ή καταχρηστικές ενέργειες αστυνομικών οργάνων.
Όλα αυτά λοιπόν που έλεγα τότε φάνηκαν τόσο δυσφημιστικά και παράλογα που τα γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Έπρεπε να γίνει, έπρεπε να σκοτωθεί ένας νεαρός καταδιωκόμενος Ρωμά για να αφυπνιστεί ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να εξαγγείλει σχέδια εκπαίδευσης και εξυγχρονισμού της αστυνομίας. Όταν λοιπόν σας τα έλεγα στο παρατέταρτο, ήρθατε στο και τέταρτο να μας παρουσιάσετε όχι έργα και δράσεις, αλλά ανακοινώσεις για το τι θα κάνετε. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλήσει με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα ως προς την εκπαίδευση των αστυνομικών. Διαφορετικά, όπως παραιτήθηκε ο κύριος Στυλιανίδης, να παραιτηθεί και εκείνος. Ήρθε λοιπόν η κυρία εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, η κυρία Τσίχλη, με την υπαρήθ 3389 του 2021 διάταξή της, μελέτησε προσεκτικά τα περιστατικά και τον νόμο, αλλά και το υπόμνημά μου, οπότε στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία εισαγγελέα, αλλά και τους δικηγόρους μου, τον κύριο Μάριο Χαλιακόπουλο και τον κύριο Ηλία Χαλιακόπουλο, διότι με την εξαιρετική συμβολή τους αποκατέστησαν τον ορθό νομικό λόγο, τον οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εισηγητές και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον είχατε κουρελιάσει, βεβαίως, στα αδιανόητα επιχειρήματα που ακούστηκαν εδώ μέσα, στηρίχτηκαν και κάποιοι συνάδελφοι από το κοινάλι, οι οποίοι επίσης υπερψήφισαν. Και όλοι μαζί συρθήκατε πίσω από αδιανόητα επιχειρήματα που θα μπορούσε να αντικρούσει και ένας τριτοετής φοιτητής νομικής. Γιατί αυτό που συνέβη ήταν ότι τρεις έγκριτοι και έμπειροι νομικοί, ο κύριος Πλεύρης που είναι σήμερα ο επισπεύδων υπουργός, ο κύριος Μπούγας και ο κύριος Αθανασίου που κάποτε διετέλεσε και αρεοπαγήτης, αράδιασαν τους προσχηματικούς ισχυρισμούς που δεν άντεχαν στη βάσανο καμίας πάγιας νομολογίας και καμίας κρατούσας νομικής αντίληψης. Ήτανε τόσο μεγάλη η πρεμούρα σας και η διάθεσή σας για να περάσετε κάποιο μήνυμα ώστε να μην πολύ μιλάμε εδώ μέσα, διότι στο άψε σβήσε ή θα βρεθούμε κατηγορούμενοι ή θα κλείνετε και μικρόφωνα όπως κάνατε τις προάλλες με τον κύριο Πολάκη. Εύχομαι αυτή τη νομική αμνησία, κύριε Πλεύρη, που πάθατε και εσείς και οι άλλοι δύο συνάδελφοί σας, εύχομαι να την ξεπεράσετε. Εγώ θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από την απορριπτική διάταξη για τον νομικό συλλογισμό της κυρίας εισαγγελέως. Πρώτον, παθητικό υποκείμενο του αδικήματος συκοφαντικής δυσφήμισης μπορεί να είναι μεν τα φυσικά πρόσωπα, μέλη ενός νομικού προσώπου, τα οποία σημειωτέων εν προκειμένου ουδόλως προέκυψε ότι εξουσιοδότησαν το εγκαλό νομικό πρόσωπο να προβεί στην κατάθεση της υποκρίσης έγκλησης, ούτε καν στον καταστατικό σκοπό δεν ήταν. Ωστόσο, με τον ομαδικό χαρακτηρισμό θα πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς. Δεύτερον, δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της δυσφήμισης απλής ή συκοφαντικής η αναφορά γενικά αστυνομία ή αστυνομικά όργανα. Και τρίτον, υπό τα περιστατικά αυτά, λέει η κυρία εισαγγελέας, φρονούμε ότι δεν συντρέχει περίπτωση για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της εγκαλουμένης για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Κατόπιν τούτων, η υποκρίση έγκληση την χάνει απορριπταία ως νομικά αβάσιμη και πλέον έχει αρχιοθετηθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι η συνεπής και η ορθή νομική σκέψη της κυρίας εισαγγελέως θα βοηθήσει πλέον να εντυπωθεί σε όλους το αυτονόητο ότι εδώ μέσα μπορούμε να μιλάμε άφοβα. Και αν τυχόν αμφιβάλλει η πλειοψηφία γι' αυτό, προφανώς δεν αμφιβάλλουν οι εκπρόσωποι της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη γνήσια εφαρμογή του συνταγματικού και ποινικού κανόνα. Ελπίζω λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι το νόμο αβάσιμο είναι κάτι πολύ παραπάνω από το απαράδεκτο, και εδώ αναφέρομαι βεβαίως στην ουσία της αντικειμενικής υπόστασης, οπότε κάθε φορά αν συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον, να ανατρέξουν οι πτέρυγες της Βουλής στη διάταξη αυτή, την υπαρήθ 3389 του 2021, ως διδαχή του τι εστί συκοφαντική δυσφήμιση, του τι δεν εστί συκοφαντική δυσφήμιση και του τι εστί ελευθερία της έκφρασης. Προς τούτο θα καταθέσω την απορριπτική διάταξη στα πρακτικά της Ολομέλειας. Ελπίζω επίσης
για το καλό της δημοκρατίας και της πατρίδας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να βάλετε μυαλό στο εξής και να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα προσπαθήσατε να συμβάλλετε στην ποινικοποίηση της γνώμης που διατυπώνει ο βουλευτής και μάλιστα κατά την αρχιετυπική μορφή άσκησης των καθηκόντων του, που είναι βεβαίως η ομιλία του στο Κοινοβούλιο. Και επειδή ουδέν κακό να μηγές καλού, εγώ αυτό που θα πω από όλη αυτή τη θεσμική σας απρέπεια και θα τελειώσω εδώ, είναι πρώτον ότι από όλη αυτή τη δοκιμασία προφανώς και παρέμεινα αυλαβής. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ότι καταφέρατε να συσπυρώσετε για πρώτη φορά από τότε που γίνατε κυβέρνηση όλη την αντιπολίτευση σε μία κοινή γραμμή, σε μία κοινή γροθιά και σε μία ομοβροντία. Διότι ήρθαν εδώ συνάδελφοι οι οποίοι άρθρωσαν ένα πολιτικό και νομικό λόγο υψηλού επίπεδου. Θα ευχαριστήσω και με αυτό τελειώνω ξανά δημοσίως αυτούς τους συναδέλφους. Πέρα από τους συναδέλφους του Μέρα 25, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Δρίτσα, τον κύριο Καστανίδη, τον κύριο Γκιώκα, τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Μιλωνάκη, τον κύριο Βούτσι, την κυρία Πούλου, τον κύριο Ζαχαριάδη, την κυρία Αναγνωστοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Χίτα. Συγχωρήστε μου αν ξεχνάω κάποιον. Και βεβαίως αυτό απέδειξε ότι όρια και σφιγμός και δημοκρατικά αντανακλαστικά υπάρχουν, όσο κι αν εσείς προσπαθείτε να τα καταλύσετε. Και φαίνεται ότι αυτά τα αντανακλαστικά τα επέδειξε πάνω απ' όλα και έμπρακτα η ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ.